Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Τι κάνετε? Εμείς εδώ ξυπνήσαμε και ετοιμαζόμαστε να βγούμε προς τα έξω, να πάμε... Πού θα πάμε σήμερα? Αγάπη μου, είσαι κατακόκκινος. Όχι, Ερτουλή, είσαι. Απλά έχω νεύρα. Τι έχεις? Έχω νεύρα. Γιατί? Όπου είσαι κατακόκκινος, αγάπη μου, κάηκες πολύ εχθές. Εδώ, το πρόσωπο τέρμα κόκκινο. Τώρα τι φοράνε, δεν ξέρω. Καλημέρα! Είστε έτοιμοι? Τι κάνεις, Ενρικάκο? Είστε έτοιμοι? Are you ready? Λοιπόν, εγώ αυτό που έμαθα τώρα και θα σας τα πω όλα είναι ότι αυτό εδώ πέρα το μέρος είναι ένα secret spot, ένα μυστικό μέρος που δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος. Γι' αυτό εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που μας έφεραν τα παιδιά που μένουν εδώ πέρα. Πραγματικά είναι μαγικό. Τι άλλο να πω? Να πω ότι όλα εδώ πέρα τα τραπέζια, όλος ο χώρος και όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σε αυτό το μαγαζί είναι όλα τα υλικά ανακυκλώσιμα. Σ' αρέσει εδώ? Είναι τέλειο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Είναι φανταστικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα που έχουμε έρθει. Που έχουμε πάρει το κρεβατάκι μας. Έχουμε πάρει το κρεβατάκι μας και απλά καθόμαστε. Ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα θέλει να φάει ξανά. Ειδικά ένα τέλειο πιάτο. Ναι. Λοιπόν, ώρα για να παραγγείλουμε. Τα λέμε σε λίγο πάλι. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε ακόμα ένα ναό. Αυτή τη φορά στο Ντάναλοτ. Ντάναλοτ. Τώρα δεν ξέρω τι φάση είναι αυτό. Δεν βλέπω τίποτα πάντως. Τσάμπα πληρώσαμε. Όπου και αν πάμε πληρώνουμε. Πληρώνεις για να μπεις, πληρώνεις για να μπεις στο ναό. Πληρώνεις για να μπεις στο χώρο εδώ που είναι η περιοχή, τέλος πάντων. Μετά πληρώνεις ξανά μέσα να μπεις στο ναό. Πληρώνεις για το μηχανάκι, πληρώνεις για το κεφάλι σου. Πώς είναι αυτό εδώ πέρα? Νομίζω πως εδώ πέρα είναι και το καφέ που βγάζει το ζωάκι, που είναι τα κακά από το ζωάκι. Πού ζωάκι, από γάτα είναι? Ναι, το ζωάκι είναι η γάτα. Δεν είναι ένα ζωάκι, είναι η γάτα. Ναι, δεν είναι ένα παγωτάκι. Δεν θέλω. Νεράκι. Ο Κωνσταντίνος για πρώτη φορά μετά από τόσες μέρες. Μην γκρινιάζεις, μην γκρινιάζεις. Έβγαζε την κάμερα να με τραβήξει και εμένα λίγο. Μην γκρινιάζεις. Γιατί συνέχεια έχω μια πλάτη Κωνσταντίνου. Τίποτα άλλο. Πίσω. Μην γκρινιάζεις. Θα γκρινιάζω όσο θέλω. Εσύ γκρινιάζεις τις μέρες, εσύ γκρινιάζω λίγο λίγο. What is this? We farm just in Bali mixed fruit, which is fine. Vegetables? Yes, not vegetables. It's fruit? And palm sugar. Palm sugar. Palm sugar, tamarind. Okay. Ορίστε λοιπόν τη γύρισε την κάμερα, πού είσαι? Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ πέρα, είδαμε. Δεν είναι πολλά αλήθεια είναι οι ναοί που έχουν. Εδώ ποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Για φωτογραφία. Γίνεται χαμούλης γενικότερα. Γενικά εδώ εμένα... πέρα ράζει με στο γραφείο. Εντάξει, δεν κάνουν οι άνθρωποι, κουρασμένοι είναι. Έχει κόσμο, ε. Η μοναδική Ευρωπαία πρέπει να είμαστε εμείς, δεν έχω δει άλλους. Ελπίζω, ελπίζω με αυτόν τον αέρα να ακουγόμαστε την κάμερα. Να ακουγόμαστε. Γιατί δεν έχω βάλει το μικρόφωνο. Α, το μικροφωνάκι δεν το έβαλες. Που υπάρχει αυτός ο ναός κλειδωμένος είναι, να πούμε μέσα δεν μπορούμε. Οπότε από μακριά μία φωτογραφία και καληνύχτα. Τι? 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 Τι?
Μπουριά. Λίτσι. What is this? Rice cake. Rice cake. Rice? Yes. Sugar inside. Yeah, you want try? You try, okay? Hello. Costadine. Hello, hey, hey. Yeah. Is it chili? No, no. Sugar. Pato. Hey, hello. Rice cake. Hey, hey, hello. Sugar inside. Hey, hello. Μαλλινή σιγά. Μαλλινή και ζάχαρη. Α, ζάχαρη θα τρώω. Την έφαγε την αηδία της. Άκου εμείς τι θα κάνουμε τώρα. Δεν τώρα ο Μικόλας. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Πρέπει να φύγουμε. Αλλά πριν φύγουμε, πρέπει να δοκιμάσουμε τον καφέ από τα σκατά της γάτας. Εντάξει. Δεν ακούω. Ναι. Πάμε. Μου έχουν παρκάρει τώρα, εγώ έχω χαθεί. Έχουμε έρθει να πιούμε το Luar Coffee που είναι αυτό το ο καφές. Έχω και την Αμαλία εδώ πέρα. Ο καφές από τα κακά γάτα σποντικού, δεν ξέρω τι είναι. Και εδώ έχουμε τους φίλους μας. Hey, say hi. Είναι πολύ ευγενικοί όλοι εδώ πέρα. Και ήρθαμε να πιούμε, να δοκιμάσουμε αυτό το καφέ γιατί είναι πολύ γνωστός και διάσημος εδώ πέρα. Α, να το! This is something like cat or mouse. No, this is... Ah, τρομάξα! Είναι γλυκούλικο. Αυτά είναι ο καφές και από αυτό φτιάχνουν, είναι τα κακά αυτό του ζάκι που είδατε πριν και φτιάχνουν το καφέ, μάλιστα. Α, να το! Αυτό είναι? Λουάκ κόκκι. Είναι η κόκκι από το Λουάκ. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή, μυρίζει σαν καφές, όντως. What do you need to smell? Μύρισε. Ναι. Coffee. Smell coffee, not smell poo. No, smell poo. Just... Εδώ πέρα είναι κάτι νυχτερίδες. Ξέρω, φαίνονται καλά. Thank you. Εδώ ο Ρωμαίος. Είναι τέρμα στα κουνούπια όμως, ε. Δεν έχει κουνούπια. Τι λες, με έχουν τυπήσει πάρα πολλά. This is the last. Thank you. Και ήρθε η ώρα. Πηγαίνει βαλά ώρα. Ήρθε η ώρα. Πηγαίνει βαλά ώρα. Ήρθε η ώρα. Πηγαίνει βαλά ώρα. Να δοκιμάσουμε. Περίμενε. Το... Θα ξεκινήσουμε από το ήπιο. Ναι. Αυτό είναι φιστικάκι. Yes. Εδώ. I give you some tester. Ah, tester. Το κάπι που λέγεται. Εδώ πέρα η κυρία μας έφερε να δοκιμάσουμε να κάνουμε testing. Not on this tester, yeah. The tester we have Bali coffee, Bali coco, Indian coffee, Ghana coffee, Indian coffee, Vanilla coffee, Lemon Grass coffee, Mango coffee, Santiago coffee, Latte coffee. Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε το Luwak coffee, τον περιβόητο αυτό καφέ από τα κακά της... Γάτα. Δεν είναι ακριβώς γάτα αυτό, είναι κάτι σαν ασβός. Τώρα το πιούμε όπως και να έχει. Άντε, στην υγειά σου. Σαν ασβός, ακόμα χειρότερο. Ωραίο. Μυρίζει λίγο κακά. Είναι ελληνικός καφές, είναι μια χαρά, είναι. Δεν έχει μια διαφορά από το δικό μας. Εντάξει, μπορεί να σου σαν ιδέα να σου αγωγείται αειδιαστικό, αλλά σε γεύση είναι μια χαρά. Είναι σαν το δικό μας ελληνικό καφέ. Πάντως, ας κάνουμε και αυτό που κάνουν. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά τώρα και έχουν φτιάξει ένα έτσι πολύ ωραίο... Πώς θα το πω αυτό τώρα. Αχρόκτημα. Πάμε σε ένα βραζιλιάνικο. Παίρνει το πιάτο από εδώ και παίρνεις και τρως. Έχουμε έρθει στο Μπαλί, δηλαδή στην Ασία, και τρώμε βραζιλιάνικο φαγητό. Όπως και να έχει, εγώ να φάω. Αλίμον. Αλλά πορτογιές θα πάει.
Ωρε Παναγία μου, τα κρέατα νάτα πάνε και έρχονται. Αγόρι μου, τι έγινε εδώ? Τι έγινε, Κορίνα? Κορίνα, γεια σας. Κορίνα, έχουμε κι άλλη εδώ Ελληνίδα. Την Κορίνα την ξέρω πολλά χρόνια, 3 χρόνια πριν. Γεια σας, παιδιά. Οπότε μεγαλώσαμε, η παρέα έγινε μεγάλη. Άντι, what is this? Ananas. Ananas, ananana. In Brazil, this one, abacaxi. Abacaxi. Ωραίο. Gracias. Καλημέρα. Η ώρα είναι... Η ώρα είναι 7 το πρωί και εμείς ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια μονοήμερη εκδρομή στο Ubud. Δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου καλά γιατί όλο το βράδυ έβρεχε και επειδή η οροφή μας δεν ξέρω αν φαίνεται είναι έτσι, μπαίνανε νερά. Αλλά μπαίνανε νερά μόνο πάνω από το κρεβάτι. Αλλά όλα καλά, θυμηθήκαμε λίγο Survivor. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ νωρίς, πρέπει να ξεκινήσουμε, ήδη έπρεπε να είχαμε φύγει. Αλλά εντάξει. Η διαδρομή είναι γύρω στα 35 χιλιόμετρα. Αλλά με την κίνηση όπως θα έχετε δει κι εσείς, μπορούμε να το κάνουμε και 2,5 ώρες αυτά τα 35 χιλιόμετρα. Οπότε πρέπει να φύγουμε. Κωνσταντίνε, ναι. Τι θα γίνει, θα φύγουμε? Θα φύγουμε τώρα. Hello. What is your name? Meputu. Oyan. Mari. Ari? Mari. Ari? Mari. Meputu. Said Mickey. Είναι μαγικά, τι να πω. The best way to enjoy beautiful view and big bamboo Titanic board. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχει πολύ ζέστη. Όχι μόνο ζέστη. Ζέστη. Ζέστα. Ζέστα, κάνει ζέστα. Γεια σου. Λοιπόν. Εντάξει. Τι. Ωραίο είναι το μέρος. Γιατί όμορφο το εκμεταλλευτήκαν να το κάνανε τουριστικό αξιοθέατο. Πάμε να κάνουμε και εμείς κούνια. Κοίτα, η κούνια δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, απλά... Για τη φωτογραφία. Ναι, για τη φωτογραφία. Ας είχε πεθάνει το Instagram. Hi. Τι? Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να πάμε να κάνουμε κούνια. Υβριδίκη και εγώ. Οπότε, εκεί πέρα κάτω, εκεί... Αυτή το μεταξύ που κάνει κούνια εκεί πέρα κάτω, έχει κάνει και σε αυτήν και σε αυτήν. Τις δοκιμάζει όλες για να κάνει την καλύτερη λήψη. Πρέπει να είναι φίλη μου αυτή, δικιά μου πρέπει. Όποιος τολμήσει και βγάλει φωτογραφία της κυρίας που δουλεύουνε, θέλουν λεφτά. Αν δεν δώσει λεφτά, καμιά κατάρα την έχει σίγουρα να βαζομένει. Δες τον τώρα. Αυτός παγκυρεύοντας. Δες τον. Λεφτά θα θέλουμε. Τι αφήσω κάνει μετά, έτσι δεν έχω λεφτά. Φίλε, είναι και το πορτοφόλι, το ψέμα, το κλασικά που το έχουν όλοι. Μπαλί. Και μαντέψτε τι. Μαντέψτε όμως. Τι μπορεί να είναι εδώ μέσα. Ένα κοτόπουλο το οποίο το ψιλοσυχαίνομαι να σου πω την αλήθεια να το φάω. Γιατί το βλέπω λίγο περίεργο. Εντάξει. Τη γεύση κοτόπουλο έχει. Πάει καλά. Εγώ εδώ δεν μπορώ να κάτσω να φάω όμως. Είναι πολύ άβολα. Το πολύ πολύ. Ναι. Να κάτσουμε σε μηδανάκι πάνω. Οκ. Okay. Πάμε. Αχ, Θεέ μου. Όλοι περνάνε. Μας κοιτάνε.
αυτοί γελάνε. Τους φαίνεται περίεργο που καθόμαστε εδώ πέρα τελικά στο πεζούλι, γιατί δεν βολευότανε. Κωνσταντίνε, τρώμε κοτόπουλο. Τσακώνεστε. Όπως καταλάβατε, για να μπεις στους ναούς πρέπει να φοράς αυτά, υπέροχα. Αυτά εδώ. Τι γίνεται εδώ? Έχει ψάρια μέσα. Χαϊδέ. Εδώ έλα, έλα δεις. Καλημέρα. Άλλη μια μέρα εδώ στο Παλί. Έχουμε σηκωθεί όχι πολύ πρωί, η ώρα είναι 12 παρα 10. Στην Ελλάδα τώρα πρέπει να είναι 6 ξημερώματα. Ένα παιδάκι εδώ μας έχει ζαλίσει. Δώσε ένα μπισκοτάκι να φάει. Και ετοιμαζόμαστε και πάλι να βγούμε στην τρέλα της καθημερινότητας. Θα οδηγήσουμε πάνω σε πεζοδρόμια, πάνω μέσα από σπίτια. Ανάμεσα από νταλίκες, αυτοκίνητα, τρίκυκλα και μηχανάκια. Και σήμερα υποτίθεται από το Google είδαμε ότι η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία αυτή που θα πάμε. Ευελπιστούμε να είναι και από κοντά ωραία, όχι μόνο από φωτογραφίες. Να φτάσουμε πρώτα με το καλό, γιατί μπορεί να λέει ότι είναι 20 χιλιόμετρα απόσταση, αλλά εδώ στον Παλί τα 20 χιλιόμετρα στην Ελλάδα είναι 100. Έλεγε 16 λεπτά ότι φτάνουμε, σε 2 ώρες και 16 φτάσαμε. Οπότε ναι, έχουμε έρθει για πρωινό, όλο το vlog είναι φαγητά, δρόμοι και ξυπνήματα. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε ξανάρθει στο shelter, εδώ που είχαμε ξαναφάει, μας άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό ήρθαμε πάλι. Καλά, δικιά σου επιλογή. Εγώ μένα η δικιά μου άποψη είναι ότι να πηγαίνεις κάπου, να πηγαίνεις όπου να είναι, δεν έχει θέμα. Έφαγες εκεί, πας αλλού. Αλλά όντως εδώ έχει ένα καλό φαγητό, να μην τσκαλάσουμε και το όνειρο. Ήρθαμε να φάμε πάλι. Πού θα με πας σήμερα? Δεν θυμάμαι πως λέγεται το μέρος. Γεγε. Η αλήθεια βρίσκεται στους εξυπίστρους. Γεγε. Θες γι' αυτό. Γέρεν, κάπως έτσι λέγεται. Ναι, εντάξει, θα δούμε πως θα είναι εκεί πέρα. Θα δείτε από το δρόμο τη διαδρομή, την κίνηση, τα διόδια. Η μύτη σου έχει ξεφλουδίσει. Έχει γίνει κανένα άστινα. Πάνω κάτω στη θέση μου. Όχι, κάτσε, ωραία. Δεν μου δίνει υλικό για το vlog. Τι λέει, τόση ώρα μονόλογο κάνω, δεν σου δίνω υλικό για το vlog. Δεν σου πω. Καθόλου υλικό για το vlog. Καλό, αυτό το βίντεο θα είναι βίντεο με Κωνσταντίνο Βασά. Εγώ δεν εμφανίζομαι πουθενά. Κάνω κάτι guest εμφανίσει. Γιατί χρειάζεται να σε βλέπω, ξέρουν ποιο είναι. Μονίμως τραβάω εγώ. Το αγόρι μου στο δικό μου κανάλι δεν με τραβάει. Φτάσαμε στην Γκέγκερ Beach. Εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση γιατί δεν αντέχω άλλο ήλιο. Δεν μπορώ, δεν θέλω και δεν περνάω. Καλά, ζαλίζω.